Καλωσορίζουμε στην τρίτη ομιλία του κύκλου διαδικτυακών διαλέξεων γλωσσολογίας. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Κώστα Κανάκη, καθηγητή κοινωνιογλωσσολογίας στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Πανεπιστημίου Αιγαίου και διευθυντή του Εργαστηρίου Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας, ο οποίος θα μας μιλήσει για την ετερότητα στο γλωσσικό τοπίο της Μυτιλήνης. Μετά το τέλος της διάλεξης, όπως κάθε φορά, θα δοθεί χρόνος για ερωτήσεις και θα παρακαλούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια να έχετε τα μικρόφωνα κλειστά, ενώ η κάμερά σας μπορεί να είναι ανοιχτή. Κύριε Κανάκη, καλησπέρα σας. Μπορείτε να ξεκινήσετε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ τη Στέγη Βιτσέντζο Κορνάρου για την ευγενική πρόσκληση. Με χαρά μου που βρίσκομαι απόψε εδώ μαζί σας. Όπως θα δείτε, με αφορμή κάποιες γενικές κοινωνιογλωσσικές αρχές και κάποια πολύ ιδιαίτερα γλωσσικά δεδομένα, θα προσπαθήσω να συνδυάσω την έννοια της ετερότητας ως γλωσσικής ποικιλότητας στο γλωσσικό τοπίο της Μυτιλήνης. Η ετερότητα ως έννοια που διατρέχει όλη την κοινωνιογλωσσολογική έρευνα βρίσκει ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος στη μελέτη του γλωσσικού τοπίου, τη διεπιστημονική έρευνα των γραπτών γλωσσικών μνημάτων και τη σχέση τους με άλλους σημειωτικούς πόρους στον δημόσιο χώρο. Αντιλαμβανόμενος τον όρο με την ευρύτητα που του αποδίδει η σύγχρονη έρευνα, θα εστιάσω στους τρόπους με τους οποίους πραγματώνει τη γλωσσική ετερότητα στο δημόσιο χώρο. Πρώτον, η ίδια η παρουσία δύο ή και πολλών περισσότερων γλωσσών, ακόμη και όταν δεν εκπροσωπούνται στον ίδιο βαθμό, ενδεικνύει την παρουσία ανομοιογενών ομάδων. Δεύτερον, ακόμη και αν εστιάσουμε σε μία και μόνο κυρίαρχη γλώσσα, τα μηνύματα που εκφράζονται από διάφορες δράστριες και διάφορους δράστες του γλωσσικού τοπίου είναι ενδεικτικά διαφορετικών ομάδων και των ιδιαιτέρων και συχνά συγκρουόμενων τοποθετήσεών τους σε πλήθος ζητημάτων. Εστιάζοντας στο γλωσσικό τοπίο της Μυτιλήνης, θα επιχειρήσω να δείξω τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους εγγράφεται η ανθρώπινη παρουσία στο χώρο σε μια δεδομένη ιστορική στιγμή και την δυναμική ενδεικτική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ γλώσσας και χώρου. Η ετερότητα έρχεται ως έννοια στη γλωσσολογία από το χώρο των κοινωνικών επιστημών, όπως εθνογραφία άλλων κοινωνιών στην ανθρωπολογία. Πολύ πιο διαδεδομένη πλέον στη γλωσσολογία είναι η συναφής έννοια της ποικιλότητας, η οποία υποστηλώνει τη σύγχρονη κοινωνιογλωσσολογική έρευνα και γενικά αντιτίθεται στη θεωρούμενη ομοιογένεια της γλώσσας, ακόμα και στο πλαίσιο μιας οριοθετημένης γλωσσικής κοινότητας, δηλαδή μιας κοινότητας, μιας γλώσσας που φέρει συνήθως εθνικό ή εθνοτικό όνομα, ακριβώς για να λειτουργήσει ενοποιητικά ως προς την έσω ομάδα και διαφοροποιητικά ως προς την έξω ομάδα, δηλαδή ελληνικά, αγγλικά, αλβανικά, τουρκικά, κινέζικα. Δεδομένου του διεπιστημονικού χαρακτήρα της κοινωνιογλωσσολογίας, η ποικιλότητα ως ετερότητα έχει γίνει αντικείμενο εντατικής έρευνας τις τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της γλωσσικής κατασκευής ταυτοτήτων. Δηλαδή, με αυτό εννοούμε το γεγονός ότι κάθε φορά που αυτοπαρουσιαζόμαστε, φτιάχνουμε μια ταυτότητα που δεν υπάρχει σαν ουσία γλωσσικά μαζί με άλλους τρόπους. Πιο πρόσφατα, μάλιστα, το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει στραφεί και στη μεταναστευτική και προσφυγική εμπειρία σε σχέση με τη γλώσσα και την ταυτότητα. Θα υποστηρίξω ότι η μελέτη της ετερότητας προϋποθέτει τη μελέτη της ποικιλότητας και τη σύνδεση των δύο ενιών σε συγκεκριμένα πλαίσια. Εξού και θα αναφέρω σύντομα ορισμένες βασικές όψεις της γλωσσικής ετερότητας. Καταρχάς, στις περισσότερες περιπτώσεις οι άνθρωποι ζουν υπό το μύθο της μονογλωσσίας. Λέμε, για παράδειγμα, μιλάμε ελληνικά, σαν τα ελληνικά να είναι ένα πράγμα. Ενώ ξέρουμε ότι υπάρχουν πάμπολες ποικιλίες και οι περισσότερες και οι περισσότεροι από εμάς χρησιμοποιούμε τουλάχιστον ορισμένες από αυτές και όχι μόνο μία στην καθημερινή μας ζωή. Άρα η πολυγλωσσία δεν χρειάζεται να καταγράφεται στο σύνταγμα μιας περιοχής του κόσμου ως επίσημες γλώσσες. Η γλώσσα μας και οι γλώσσες των άλλων συνιστούν πολυγλωσσία ούτως ή άλλως. Καταρχάς, υπάρχει η ενδογλωσσική ποικιλότητα, δηλαδή εντός της γλώσσας, μίας γλώσσας, των ελληνικών, υπάρχουν γεωγραφικές διάλεκτοι που αφορούν διαφορετικές περιοχές, για τις οποίες μας μίλησε η Μαρίνα Τζακώστα, υπάρχουν κοινωνικές διάλεκτοι που αφορούν κοινωνικές ομάδες με διακριτά χαρακτηριστικά, όπως η γλώσσα των νέων, η γλώσσα ιδιαίτερων επαγγελματικών ομάδων
και τα λοιπά, και υπάρχουν και για όλους οι υφολογικές ποικιλίες. Αυτές οι ποικιλίες, οι τελευταίες, δεν αφορούν τους χρήστρες και τις χρήστριες, αφορούν τις περιστάσεις. Μιλάμε λοιπόν για επίσημες, ανεπίσημες ποικιλίες, ποικιλίες εντός θεσμικών πλαισίων ή όχι. Και βέβαια, καθεμία και καθένας από εμάς έχει έναν εντελώς μοναδικό τρόπο να μιλάει τη γλώσσα που είναι και γλώσσα των άλλων. Τα δικά σας ελληνικά και τα δικά μου ελληνικά, παρότι αναγνωρίζονται ως ελληνικά, είναι διαφορετικά. Και αυτή η διαφορετικότητα έχει ακόμα και να κάνει με ιδιαίτερες, ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά του στόματος και της οδοντοστοιχίας μας. Μεταξύ άλλων, η έννοια της ιδιολέκτου είναι κομβική σε αυτή τη συζήτηση, ακριβώς διότι αποτυπώνει το γεγονός ότι δεν μιλούμε ίδια με κανένα άλλο άτομο. Ακόμη και με τα ομόγλωσσά μας άτομα ή και τα ίδια τα μέλη της οικογένειάς μας. Η γλωσσική μας παραγωγή, λοιπόν, από αυτή την άποψη είναι αυστηρά προσωπική. Άρα η ετερότητα είναι τόσο συγκροτησιακή για τη γλώσσα, όσο και άλλα ατομικά χαρακτηριστικά, χωρίς όμως αυτό να αναιρεί τον κοινωνικό της χαρακτήρα ή και τη δυνατότητα επιμέρους κατηγοριοποιήσεων που νοηματοδοτούν την εμπειρία μας. Από αυτή τη σκοπιά, η γλώσσα του άλλου μπορεί να σημαίνει η γλώσσα του οποιοδήποτε άλλου, ομοεθνή ή αλλοεθνή, ιδωμένη δηλαδή από τη σκοπιά του εγώ. Ωστόσο, συνήθως υιοθετούμε την ευρύτερη κοινωνική σκοπιά του εμείς και από αυτή τη θέση αυτοκαθοριζόμαστε και ετεροκαθοριζόμαστε σε σχέση και με το εσύ και με το εσείς, τόσο εθνικά όσο και κοινωνικά, γλωσσικά κτλ. Εξού και η γλώσσα του άλλου γίνεται πρωτίστως αντιληπτή ως η γλώσσα των ξένων, εκείνων που δεν χρησιμοποιούν κάποια αναγνωρίσιμη ποικιλία της δικής μας γλώσσας. Αυτό όταν προκρίνεται ως η κύρια, αν όχι η μοναδική έννοια, παρακάμπτει όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και συσκοτίζει ομοιότητες και διαφορές που μπορούμε και κατά τη γνώμη μου οφείλουμε να αναγνωρίσουμε μεταξύ ομάδων και γλωσσών. Κοινωνικές και πολιτικές, οικονομικές, ιδεολογικές και άλλες ομοιότητες μπορεί να μας κάνουν να νιώθουμε μεγαλύτερη συνάφεια με τους καταστατικά άλλους. Αυτό φαίνεται και από το περιεχόμενο των διαφόρων επισήμων, θεσμικών ή ανεπισήμων γραπτών μηνυμάτων στο γλωσσικό τοπίο, όπου και αν εστιάζει αυτό. Παρότι στη συνέχεια θα ασχοληθώ όντως με την εγγραφή της παρουσίας του άλλου και συχνά και της γλώσσας του ως ξένου στο γλωσσικό τοπίο της Μυτιλήνης, θεωρώ ότι τα παραπάνω μπορούν να φωτίσουν ενδιαφέρουσες διαστάσεις των δεδομένων, ειδικά για όσες και όσους από εσάς είστε κοινωνιογλωσσολόγοι ή εκολαπτώμενοι γλωσσολόγοι. Συγγνώμη, είμαι στην σελίδα 8. Δεν έχει μπει και προβολή παρουσίασης. Σοβαρά. Ναι, ενώ φαίνεται ότι έχετε πατήσει να... Σας παρακαλώ. Εγώ τόση ώρα κοιτάζω διαφάνειες που αλλάζουν. Άρα, ξαναφορτώνω το PowerPoint. Πείτε μου αν τώρα το βλέπετε στη σελίδα 8. Βλέπω τη σελίδα 8, αλλά είναι στην... Να κάνω τώρα από την τρέχουσα διαφάνεια. Ναι, για να δούμε, ναι. Ναι. Τη βλέπετε μεγάλη τώρα. Όχι. Όχι. Είδατε, κάτι συμβαίνει. Ναι, πριν ήταν εντάξει. Ενώ το δοκιμάσαμε στην αρχή. Ναι. Αυτό που μπορώ να κάνω, μιας και είναι αρκετά μεγάλες οι εικόνες, είναι να μεγαλώσω λίγο, όχι να μεγαλώσω, να κάνω αυτό το πράγμα σε αυτή τη μορφή. Το βλέπετε έτσι? Ναι, ναι. Ναι, βέβαια, εγώ έχω και μεγάλη οθόνη, αλλά ναι, φαίνεται. Είναι διάκριτα και τα γράμματα. Να κάνω κάτι καλύτερο ακόμα, να το κάνω σε δευτερόλεπτα ένα PDF και να φορτώσω ένα PDF. Ναι, ναι, ό,τι θέλετε, φυσικά. Είναι κρίμα, βέβαια, γιατί έχω κάνει μεγάλη δουλειά για να γίνεται η παρουσίαση. Από ό,τι μου στέλνουν και μηνύματα, τα βλέπουν. Ναι. Σε κάποια μηνύματα που λαμβάνω στο chat, ότι βλέπουν τώρα, ότι διαβάζετε. Δηλαδή, αν το κάνω έτσι από την αρχή, βλέπετε την πρώτη μου διαφάνεια, την περίληψη, την εισαγωγή που τα γυρίζω ή όχι? Τώρα βλέπουμε το νούμερο 6. Μπράβο. Άρα βλέπετε.
Ναι. Ωραία. Ναι, και από ό,τι μου λένε και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ότι φαίνεται μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, το λύσαμε. Ευχαριστώ πολύ. Και παρακαλώ να διακόψετε ανά πάσα στιγμή, γιατί αλλιώς δεν θα βγάλει νόημα η παρουσίαση. Ωραία, εντάξει. Τον οποιονδήποτε ή την οποιαδήποτε βεβαίως και εσάς. Φαίνεται λοιπόν αυτό που λέω, από το περιεχόμενο των διαφόρων επισήμων, θεσμικών ή ανεπίσημων γραπτών μηνυμάτων στο γλωσσικό τοπίο. Παρότι λοιπόν στη συνέχεια θα ασχοληθώ όντως με την εγγραφή της παρουσίας του άλλου και συχνά και της γλώσσας του άλλου ως ξένος στο γλωσσικό τοπίο της Μυτιλήνης, θεωρώ ότι τα παραπάνω μπορούν να φωτίσουν ενδιαφέρουσες διαστάσεις των δεδομένων και θα επαναλάβω ότι ειδικά για όσους έχουν μια επαφή με την γλωσσολογική θεωρία, την κοινωνιογλωσσολογία, μπορεί να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η ενδεικτικότητα λοιπόν στο γλωσσικό τοπίο είναι κάτι που αφορά συγκεκριμένο χρονοτόπο. Χρονοτόπο μπορεί να τον καταλάβει κανείς και ως χωροχρόνο. Δηλαδή, δεν είναι κάτι άχρονο, συμβαίνει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που μπορεί να είναι μεγάλο, αλλά δεν είναι άχρονο, δεν είναι για πάντα. Και είναι σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Όπου ο τόπος δεν είναι μόνο η Μυτιλήνη, μπορεί να είναι μια πλατεία, μπορεί να είναι και μια περίσταση. Τόπος δηλαδή μπορεί να είναι και μια διαδήλωση. Τόπος μπορεί να είναι και μια οργανωμένη διαμαρτυρία. Δεν είναι μόνο ο χώρος χωρίς τους ανθρώπους. Παρά τη χωρίς προηγούμενο λοιπόν ορατότητα της Λέσβου στα ειδησιογραφικά δελτία ως αποτέλεσμα της ανθρωπιστικής κρίσης που ακολούθησε τον πόλεμο στη Συρία, δεν γνωρίζουμε πολλά για το εξαιρετικά δυναμικό γλωσσικό τοπίο. Έχουμε μείνει στην 6 διαφάνεια. Άρα λοιπόν κάνω αυτό, είμαι στην 9. Εντάξει? Ωραία, ναι. Ελπίζω τώρα να αλλάζει. Επιπλέον, παρότι η σύγχρονη έρευνα του γλωσσικού τοπίου συχνά εστιάζει σε κοινωνικούς αγώνες, διεκδικήσεις και πράξεις αντίστασης ως όψεις της έννοιας της ιδιότητας του πολίτη, γνωρίζουμε λιγότερα για τα αποτελέσματα της εξαναγκαστικής κινητικότητας στο γλωσσικό τοπίο. Αλλάζει τώρα. Εδώ λοιπόν προσεγγίζω το γλωσσικό τοπίο της Μυτιλήνης ως αρένα όπου εγγράφεται δυναμικά η παρουσία των άλλων ως νεοαφιχθέντων και μάλιστα τόσο από τους ίδιους όσο και από τους ντόπιους. Εστιάζω σε δεδομένα τόσο ποικίλα όσο η διοικητική και εμπορική σήμανση, η οποία απευθύνεται πλέον σε μια δημογραφική βάση και κατ' επέκταση σε ένα αγοραστικό κοινό που αλλάζει, καθώς και σε σλόγγαν και μηνύματα τυπωμένα ή σε γραφίτι, μέσω των οποίων ξένοι και ντόπιοι υποστηρίζουν ή αντιτίθεται σε διάφορα ζητήματα. Εξετάζω το γλωσσικό τοπίο ως φόρουμ, όπου διασταυρώνονται διάφορες φωνές και συμφέροντα και με την πάροδο του χρόνου παγιώνουν μια νέα πραγματικότητα, ενώ ταυτόχρονα οι ενδεικτικές σχέσεις μεταξύ χρόνου, τόπου, γλώσσας και δράσης αλλάζουν σταθερά σε αυτή τη συνοριακή κομμόπολη. Η καταγραφή της ανθρωπιστικής κρίσης μέσα από το γλωσσικό τοπίο στη Μυτιλήνη προσφέρει κρίσιμα στοιχεία για μια διαδικασία αλλαγής σε πραγματικό χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφει την αλλαγή από έναν μάλλον μονόγλωσσο ή το πολύ δίγλωσσο σε ελληνικά και αγγλικά χώρο σε ένα πολύγλωσσο γλωσσικό τοπίο, όπου τα ελληνικά και τα αγγλικά συνυπάρχουν συχνότερα, τουλάχιστον με τα τουρκικά ως γλώσσα εισερχόμενων τουριστών, τα αραβικά και τα φάρση ως γλώσσα νεοαφιχθέντων, συχνά εκτοπισμένων ανθρώπων. Παρακολουθεί το πέρασμα από μια πολύ επαρχιακή κομμόπολη μεσαίου μεγέθους σε ένα πολυπολιτισμικό και πολύγλωσσο σταυροδρόμι, το μέγεθος του οποίου είναι σαφώς αναντίστοιχο και δυσανάλογο με την πολυπλοκότητά του. Έναν χώρο που είναι σε θέση επίσης όχι μόνο να εισάγει λόγους από τα μεγάλα αστικά κέντρα, ντόπια ή ξένα, αλλά και να παράγει και να εξάγει τους δικούς του λόγους. Τι έχει αλλάξει λοιπόν στο γλωσσικό τοπίο της Μυτιλήνης από το 2009 περίπου που το μελετώ? Έχουμε συχνή παρουσία ριζοσπαστικών μηνυμάτων σε σχέση με ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας από μη ετεροκανονιστική σκοπιά. Έχουμε ταχεία εξάπλωση της τουρκικής μέχρι ενός σημείου στην εμπορική σήμανση. Έχουμε την έντονη παρουσία σε από το καλοκαίρι του 2015 και μετά διοικητικής και κυρίως εμπορικής σήμανσης στο αραβικό αλφάβητο. Προσέξτε, άλλο αραβικό αλφάβητα και όλα αραβικά. Αραβικό αλφάβητο χρησιμοποιεί και η Φάρση και άλλες γλώσσες όπως η Πάστο.
γεγονός που εγγράφει άμεσα την παρουσία νέων πληθυσμών στο γλωσσικό τοπίο και πληθώρα μηνυμάτων τα οποία τοποθετούνται υπέρ των μεταναστών και των προσφύγων και ενδεικνύουν στάση αποδοχής, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν μεγάλη ορατότητα στα θέματα που αφορούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Εδώ θα με απασχολήσουν κυρίως τα δύο τελευταία σημεία. Για να δούμε λοιπόν την εγγραφή της προσφυγικής κρίσης στο γλωσσικό τοπίο με δεδομένα. Στην φωτογραφία εδώ βλέπουμε γραμμένο στα αραβικά ότι από την Ιδωμένη μέχρι τη Γευγελή, από την Αθήνα έως τη Γευγελή ή την Ιδωμένη, με 35 ευρώ μπορείς να πας στα σύνορα γύρω στο 15-16. Πάρα πολλά μηνύματα σε σχέση με την προμήθεια συναλλάγματος και, και την προμήθεια οχημάτων σε διάφορες γλώσσες. Σε καταστήματα που πουλούν κινητά τηλέφωνα, που ενοικιάζουν βίντεο ή DVD, που πουλούν σουβενίρ ή ταξιδιωτικά γραφεία, συνεχείς σημάνσεις στο αραβικό αλφάβητο εκτός του αγγλικού ή του ελληνικού. Ένα εστιατόριο που είχε ανοίξει στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης για αρκετά χρόνια, έκλεισε γύρω στο 19, τον Νταμάς, που έγραφε και παρουσίαζε τον εαυτό του στο κέντρο της πόλης, στην πλευρά που έβλεπες πρώτα, στα αραβικά. Και βέβαια δεν είχε μόνο αραβόφωνους πελάτες, αλλά και πολλούς ντόπιους. Μικρομάγαζα που μιλούσαν με ταμπέλες στα αραβικά για την παροχή είτε φτηνού ρουχισμού, είτε ειδών διατροφής, βασικών ειδών διατροφής, όπως την παρουσία αραβικού ψωμιού, πίτας, σε ένα μαγαζί που κατά τα άλλα που λέγε συνήθως τσιγάρα και κοκακόλες. Εκφράσεις αγανάκτησης, όπως το «κεσοκτάκ», ένα είδος «fuck you» στα αραβικά, ή γραφίτι, τα οποία μάλιστα είναι σαφές ότι δεν είναι γραμμένο από κάποιον που ξέρει τη γλώσσα, γιατί η σύνδεση των γραμμάτων δεν είναι ορθογραφημένη. Πολύ πιο πρόσφατα, σε ελληνικά, αγγλικά, αραβικά και φάρση, με αφορμή τις γυναικοκτονίες, περίπου τις μέρες πριν την Παγκόσμια ημέρα εξάλψης της βίας κατά των γυναικών, ταμπέλα στην πλατεία Σαπφού, στο κατάκεντρο της πόλης, που διαδηλώνει για τις γυναίκες τη ζωή και την ελευθερία. Σε οργανισμούς θεσμικούς, όπως το ΙΚΑ, πηγαίνοντας για μια προσωπική μου δουλειά, έβλεπα εικόνες που δεν αφορούσαν μόνο τα ελληνικά, αλλά άρχιζαν στα αγγλικά, συνέχιζαν στα ελληνικά, περνούσαν στα γαλλικά, μετά στα αραβικά και μετά τα φάρση. Μια πεντάγλωση σήμανση σε μια πόλη σαν τη Μυτιλίνη βεβαίως έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία. Και πολλά άλλα που δεν λέω εδώ. Όπως για παράδειγμα πεντάγλωση ταμπέλα στα λεωφορεία, στη στάση, για τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε ώστε να περιορίσουμε την εξάπλωση του κορονοϊού. Ή λεωφορείο του οποίου η ταμπέλα έγραφε προς λιμάνι και μετά είχε αυτή την ηλεκτρονική ταμπέλα, τέλος πάντων, να ράζει σε αραβικό αλφάβητο. Παρότι η χρήση λοιπόν του αραβικού αλφαβήτου ενδεικνύει άμεσα την παρουσία μεταναστών και προσφύγων στο γλωσσικό τοπίο, η βασική του χρήση αφορά τη βασικά και σχετικά περιορισμένη διοικητική και την πολύ πιο εκτεταμένη εμπορική σήμανση. Υπάρχουν μάλλον λίγα γραφίτι με σλόγγαν π.χ. σε αραβικό αλφάβητο. Παρότι το αραβικό αλφάβητο θα μπορούσε να εκλειφθεί ως δείγμα κοσμοπολιτισμού, ο διεκπεραιωτικός χαρακτήρας των μηνυμάτων ενδεικνύει την παρουσία του άλλου ως ευκαιρία εμπορικής συναλλαγής και δραστηριότητας ως επιτοπλίστων. Το είδος των επιχειρήσεων όπου βρίσκουμε τέτοια σήμανση, όπως είδατε, επιβεβαιώνει αυτή την εκτίμηση. Τα σχετικά λίγα δείγματα σημείων διοικητικού περιεχομένου στο αραβικό αλφάβητο, υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, είναι συνήθως πολύγλωσσα και ενδεικνύουν την παρουσία του άλλου ως μέρος μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης, δηλαδή ως μια όψη διαχείρισης κρίσεων. Πλέον έχει μειωθεί σημαντικά η εμπορική σήμανση στο αραβικό αλφάβητο, κορυκώθηκε κάπου στο 16 με 17
και μειώνεται έκτοτε, γεγονός που μπορεί να συνδεθεί και με τη μάλλον εφήμερη αλληλεγγύη εν αντιθέσει προς τη συνήθη ξενοφοβία ως μια μορφή πατριωτισμού, την αλληλεγγύη που επέδειξε και η Μυτιλήνη σε μεγάλο βαθμό και η Ελλάδα ευρύτερα. Βλέπουμε πλήθος σημείων που ενδεικνύουν μια στάση υπέρ των μεταναστών και προσφύγων, η οποία είναι αναντίστοιχη με πολλά πράγματα που γνωρίζουμε για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, όπως π.χ. τις φωτιές που μπήκαν σε διάφορα κέντρα υποδοχής. Έτσι. Η βία και η ξενοφοβία γενικά είναι απούσα στο γλωσσικό τοπίο. Εδώ βλέπουμε με πηχαία γράμματα που τώρα πια δεν υπάρχουν, αλλά υπήρχαν μέχρι τουλάχιστον πριν 1,5 χρόνο, καλοδεχούμενοι πρόσφυγες στη Λέσβο, αλλά και εγκλήσεις προς τους ίδιους εμάς, οι παππούδες μας πρόσφυγες, οι γονείς μας μετανάστες, εμείς ρατσιστές. Και βέβαια, όχι μόνο refugees welcome, αλλά και fuck the patriots. No border, no nation, το κράτος δολοφονεί μετανάστες. Νεκροί, εργάτες, μετανάστες, μαθητές, αγωνιστές, το κράτος δολοφονεί. Εδώ λοιπόν έχουμε τη συνάρτηση μεταναστευτικού και προσφυγικού με ντόπια προβλήματα, με παράπονα που αφορούν την ελληνική διακυβέρνηση για τους γηγενείς, αν θέλετε, ή αυτούς που δεν έχουν πρόβλημα χαρτιών. Ξενοφοβικέ πολίτη του Κουβαδάκη σου και σε άλλη παραλία. Ενάντια σε έθνος, φασίστες και σεξιστές. Μια ζωή ανθέληνες, λεσβίες, αδερφές. Εδώ αρχίζει και βλέπει κανείς πράγματα που θα δει και πιο κάτω, τη συνάρτηση του λόγου υπερμεταναστευτικού και προσφυγικού σε σχέση με τον αντεθνικό λόγο, αλλά και τον αντισεξιστικό λόγο, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι μια ελληνική πρωτοτυπία, αλλά στη Μυτιλήνη είναι εξαιρετικά δεδομένο. Και υπάρχει και διατριβή που εκπονείται αυτή την εποχή της Δάφνης της Χρυσκουλάκη. Διάφορα άλλα μηνύματα στο έμπορο εκμεταλλεύονται μετανάστες, φωνιάδες των λαών νοικοκυρέοι, φαντάζεται ωραίοι, πνιγμένοι μες στα χρέη. Είναι πολύ έντονη αυτή η σήμανση στη Μυτιλήνη και από τη μία σβήνεται που και που και από την άλλη επαναλαμβάνεται. Συλλαλητήρια που οργανώνται σε τοπικό επίπεδο και δεν έχουν απαραίτητα ευρύτερη εμβέλεια στην Ελλάδα. Αυτό εδώ γραμμένο με μοβέ γράμματα, η Ευρώπη φρούριο, η Ελλάδα φυλακή, το Αιγαίο νεκροταφείο, ενώ το έχω δει και αλλού, το πρώτο είδα στη Μυτιλήνη στην αρχή της κρίσης. Το γλωσσικό τοπίο φυσικά περιλαμβάνει ακόμα και αφίσες, όπως εδώ, όπου έχουμε μια αφίσα για μια πορεία διαμαρτυρίας με βάση την αλληλεγγύη σε σχέση με την ευρωπαϊκή, παύλα, τουρκική δήλωση σε σχέση με το μεταναστευτικό. Σε κάποια στιγμή υπήρχαν 35 άτομα από τη Μόρια που είχαν συλληφθεί και παντού στην πόλη, στα πιο κεντρικά σημεία, εδώ είναι ο τείχος της Αλφαμπαρκ, ας πούμε, είχαμε το Free the Moria 35 και είναι σημαντικό που το έχουμε με μοβ χρώμα, το οποίο σταθερά στο γλωσσικό τοπίο δηλώνει φεμινιστική δραστικότητα. Δεν είναι τυχαίο. Όπως δεν είναι τυχαίο ότι και τα χαρτιά ελεύθερη μετακίνηση σε όλες τις μετανάστριες, με ειδική αναφορά στις γυναίκες, είναι γραμμένο και με μοβ. Πολύ πιο πρόσφατα, εκτός του γη Λέσβος αντιφασιστική, έχει προκύψει και το σύνθημα να μην συνηθίσουμε το θάνατο, το οποίο βεβαίως συναρτάται και με όλα τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Πάρα πολλές αφίσες, ενώ πολλά δείγματα της ίδιας αφίσας στην πόλη για μία συνάντηση, συναυλία στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Εδώ το Λέσβος γη αντιφασιστική είναι σε συνύπαρξη και συνομιλία με φεμινιστικά σημεία του γλωσσικού τοπίου, όπως «Kill your local rapist» ή πιο δίπλα «Smash patriarchy», «Λεβέντες ερχόμαστε», «Καμία μόνη», «Σήμα αναρχικό» μαζί με σημεία ομόφυλης σεξουαλικής επιθυμίας, καθώς και στους νοικοκυρέους θα βάλουμε γκαζάκι, που για μένα
αποτελούν ένα συνονθήλευμα λόγων που είναι πρώτον σε ευρεία κυκλοφορία και δεύτερον συνδέονται είτε άμεσα είτε έμεσα και με το μεταναστευτικό. Το Λεβέντες ερχόμαστε εδώ για παράδειγμα που αφορά φεμινιστικές ομάδες που δεν νιώθουν ότι οι άλλοι είναι μόνο σε θέση να τις τρομοκρατούν, είναι σχεδόν δίπλα γραμμένο σε αυτό το αρκετά αστείο, σχεδόν τρολαριστικό, «Η γκέι είναι ένα γκέι», το οποίο είναι μάλλον πιο πολύ μία ρήμα παρά μία φοβερή πολιτική δήλωση. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει πληθώρα σημείων στο γλωσσικό τοπίο, στα ελληνικά και τα αγγλικά, που εκφράζουν αλληλεγγύη στο μεταναστευτικό και προσφυγικό πληθυσμό. Παράλληλα όμως αυτά τα μηνύματα εκφράζουν και την ευρύτερη πολιτική τοποθέτηση των δημιουργών τους και την ίδια στιγμή δομούν τον χώρο. Επίσης είναι σημαντικό ότι δεν αποτελεί αντίδραση αυτό σε λόγο μίσους που εκφράζεται στο ίδιο το γλωσσικό τοπίο. Οι πράξεις μίσους είναι πολλές. Ο λόγος μίσους στο τοπίο είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Και μία-δύο φορές που υπήρξε σβήστηκε την ίδια νύχτα. Αλλά μάλλον τελικά απαντούν συγκρουσιακά απαξιωτικά, σε απαξιωτικούς ξενοφοβικούς αλλά και σεξιστικούς λόγους που βρίσκονται σε ευρύτερη κυκλοφορία στα ΜΜΕ. Να θυμίσω ότι στα Ματίνα Τσιντσιλή που μιλούσε για το πώς γίνεται και έρχονται έγκυες γυναίκες με βάρκες από την Τουρκία και αντιστοιχούν στην ιδεολογική ατζέντα συντηρητικών πολιτικών χώρων. Συνεπώς αυτά τα μηνύματα είναι ιδιαιτέρως διακειμενικά. Έχουν αναφορές σε άλλα, ανασύρουν έμεσα άλλα κείμενα, μας καλούν να τα ανασύρουν αν θέλετε. Αλλά ως επί το πλείστον απευθύνονται σε απουσίες του γλωσσικού τοπίου. Δεν γράφουν κάτι απαξιωτικό ακριβώς επειδή κάποιοι άλλοι κατά του μεταναστευτικού γράφουν «πετάξτε τους μετανάστες στη θάλασσα». Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι διακειμενικά αυτά τα κείμενα με ευρύτερη σημειωτική έννοια. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα ακτιβιστικά μηνύματα υπέρ των προσφύγων σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή σε αυτόν τον χρονοτόπο, διαπλέκονται κέρια με διεκδικήσεις των πολιτών για λιγότερο ευάλωτη ύπαρξη. Και όχι μόνο για τους άλλους, αλλά και για τους ίδιους, που υπερβαίνουν την προσφυγική κρίση όλες αυτές τις διεκδικήσεις, έτσι, η οποία εδώ μπορεί ακόμα και να λειτουργεί ως αφορμή. Δηλαδή, οι άνθρωποι που μελετάμε το γλωσσικό τοπίο στην Ευρώπη και αλλού αυτόν τον καιρό, βλέπουμε ότι πάρα πολλές από αυτές τις διεκδικήσεις αφορούν και πράγματα όπως η ακρίβεια του ρεύματος, η αυξημένη αστυνομική επιτήρηση και πολλά άλλα πράγματα. Συνεισφέρουν στη δημιουργία μιας τοπογραφίας πολιτικής και ταυτοτικής διεκδίκησης και κατά τον Στράουντ μιας συναισθηματικής γεωγραφίας της αγανάκτησης στον απόϊχο της κρίσης στην μεταμνημονιακή Ελλάδα ή στην μνημονιακή Ελλάδα, όπως θέλετε. Εξού και το μεταναστευτικό προσφυγικό συχνά συναρτάται με φεμινιστικές διεκδικήσεις και καταγγελία του σεξισμού σε μια εποχή που η γυναικοκτονία και η βία κατά των γυναικών έχει γίνει σχεδόν μόδα. Είναι τραγικό, αλλά δεν έχει νόημα να μην το λέμε. Αυτά τα σημεία του γλωσσικού τοπίου που άλλοτε εγγράφουν άμεσα και άλλοτε παραπέμπουν έμεσα σε στάσεις υπέρ των προσφύγων φέρουν σημειωτικούς δείκτες, έχουν μια υλικότητα που φανερώνουν τις σχέσεις τους με άλλες ομάδες, π.χ. τις φεμινιστικές ή αναρχικές ομάδες, με το μαύρο ή το μόβιρο χρώμα, οι οποίες αποκηρύσουν τις ανισότητες σε διάφορα επίπεδα, χωρίς αναγκαστικά να μπορούν κάτι να κάνουν παραπάνω γι' αυτό. Δεδομένου ότι ενσωματώνονται σε ντόπιους λόγους πολιτικής διεκδίκησης, αυτά τα μηνύματα καταναλώνονται καθώς κινούμαστε στο χώρο ως μέρος μιας ευρύτερης κοινωνικοπολιτικής αρένας, στην οποία τα όρια του εντόπιου, π.χ. ελληνική κρίση, και του παγκόσμιου, π.χ. εκτεταμένη επισφάλεια ή και πόλεμος στην Ουκρανία, γίνονται δυσδιάκριτα. Τα μηνύματα υπέρ των προσφύγων παραπέμπουν τελικά και σε άλλα φλέγοντα θέματα που αφορούν την ντόπια κοινωνία, σε ένα καταπιεστικό πολιτικό κλίμα που έχει ευρύτερη εμβέλεια. Όπως φαίνεται από σλόγγαν που αποκηρύσουν την ξενοφοβία, τον πατριωτισμό ως τοξικό εθνικισμό, τον εθνικισμό γενικώς και τα οποία συχνά υπογράφονται από τις ίδιες ομάδες όταν υπογράφονται.
Συνεπώς, σημεία τα οποία ενδεικνύουν άμεσα θετική στάση προς τους πρόσφυγες εργαλειοποιούνται ταυτόχρονα για να καταδείξουν έμεσα και συνάφειες με τοπική πολιτική σημασία. Αν μου επιτρέπετε, με σαφώς τοπική πολιτική σημασία. Έχοντας πει λοιπόν αυτά, πρέπει να δούμε, μπορούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα ή μπορούμε να κλείσουμε με έναν τρόπο που να συνοψίσει τα όσα είπαμε, αλλά και να ανοίγει λίγο το τοπίο για όσες και όσους τουλάχιστον από εμάς έχουν ερευνητικό ενδιαφέρον γι' αυτό. Τόσο τα μηνύματα στο αραβικό αλφάβητο, όσο και τα ακτιβιστικά μηνύματα αλληλεγγύης με μετανάστες και πρόσφυγες, προσδίδουν ορατότητα στα ζητήματα και τις ομάδες που αφορούν. Ωστόσο, λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο. Συγκεκριμένα, τα σημεία του γλωσσικού τοπίου στο αραβικό αλφάβητο σχετίζονται με την οικονομία του γλωσσικού τοπίου και ενδεικνύουν ένα πληθυσμό που χρησιμοποιεί γλώσσες οι οποίες γράφονται σε αυτό. Και αυτές οι γλώσσες δεν είναι μόνο τα αραβικά, αλλά είναι τα φάρση και κάποιες άλλες γλώσσες της Κεντρικής Ασίας, όπως η Πάστο ή Παστούν. Υπό αυτή την έννοια, το αραβικό αλφάβητο έχει τόσο να κάνει με οικονομικές ευκαιρίες για τους ντόπιους επιχειρηματίες, όσο και με τις ανάγκες των ανθρώπων στους οποίους απευθύνεται. Από την άλλη μεριά, τα ακτιβιστικά σλόγγαν σε ελληνικά και αγγλικά αντιτίθενται και απαντούν διακειμενικά στη ρητορική κατά των προσφύγων, η οποία μεν δεν απαντά παρά ελάχιστα ή και καθόλου στο γλωσσικό τοπίο, αλλά είναι ισχυρή στον ευρύτερο δημόσιο λόγο. Το περιεχόμενο και το πολιτικο-κοινωνικό συμφραζόμενο αυτών των μηνυμάτων είναι κέρια σημασίας για την εγγραφή της προσφυγικής κρίσης στο γλωσσικό τοπίο της Μυτιλήνης. Επιπλέον, μέσω συστηματικής χρήσης του ιδιώματος της αλληλεγγύης, αντιεθνικιστικής ρητορικής και έντονης αντίδρασης στη διαχείριση των συνόρων από την ελληνική πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά τα σλόγγαν παίρνουν συγκεκριμένη θέση και παραπέμπουν σε τοπικά πολιτικά διακυβεύματα. Ζητήματα που αφορούν την ιδιότητα του πολίτη σε αυτή τη χώρα για τους ανθρώπους που γεννήθηκαν με χαρτιά που δηλώνουν ότι έχουν ελληνική ηθαγένεια και όχι μόνο τους νεοαφιχθέντες, τα οποία αγγίζουν τελικά τόσο τους ντόπιους όσο και τους νεοαφιχθέντες. Υπάρχει συστηματική αποφυγή του ιδιώματος της φιλοξενίας που συνδέεται με τον αλτρουισμό σε αυτά τα σλόγγαν, δεδομένου ότι ενδεικνύει λόγους που ενδεχομένως ωρεοποιούν τις εθνικές και τοπικές αρχές και τις πρακτικές τους. Το αγαπημένο μου σλόγγαν σε σχέση με αυτό είναι ότι καμία φυλακή δεν είναι φιλόξενη. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι μετανάστες και κυρίως οι πρόσφυγες χωρίζονται από τους ντόπιους και ξένους δημιουργούς αυτών των σημείων του γλωσσικού τοπίου από πολλά στρώματα ευαλωτότητας, εύλογα αναρωτιέται κανείς για το βαθμό στον οποίο η ανθρωπιστική κρίση εργαλειοποιείται ως τρόπος έκφρασης, απογοήτευσης και θυμού από τους ντόπιους για τις πολιτικο-οικονομικές ανισότητες της πατρίδας τους. Σε αυτό το πεδίο καλά θα κάνει να κοιτάξει κανείς το πολύ πρόσφατο κείμενο του Παπαταξιάρχη για τον εφήμερο πατριωτισμό της αλληλεγγύης. Μου εξεφύγει και ένα σίγμα εδώ. Σε κάθε περίπτωση, αυτοί οι δράστες του γλωσσικού τοπίου εμπλέκονται σε πράξεις ταυτοποίησης, acts of identification, παίρνοντας θέση σε ένα επίμαχο ζήτημα. Τα δύο είδη σημείων του γλωσσικού τοπίου που συζητήθηκαν εδώ αφορούν κέρυες αλλαγές στο γλωσσικό τοπίο συνέπεια της προσφυγικής κρίσης και αντιστοιχούν σε διακριτούς τρόπους εγγραφής της ετερότητας στο γλωσσικό τοπίο της Μυτιλήνης. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Υπάρχει μια επιλεγμένη βιβλιογραφία που δεν αρχίζει καν να καλύπτει την πολυπλοκότητα του θέματος, αλλά νομίζω ότι με αυτά μπορώ να σταματήσω το share και να συζητήσω. Ναι, ναι, είμαστε στη 10. Αλλάζει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κανάκη. Εγώ θα φέρω ένα αντίστοιχο παράδειγμα που δεν έχει να κάνει το προσφυγικό, αλλά μια εικόνα εδώ στην πόλη μας, στη Σιτία, που για μια περίοδο
Έρχονταν πτήσεις από σκανδιναβικές χώρες και ξαφνικά γέμισε όλη η πόλη, τα καφέ, τα εστιατόρια, τα μαγαζιά με αντίστοιχες πινακίδες. Και όταν σταμάτησαν οι πτήσεις αυτές, μέσα σε ένα βράδυ εξαφανίστηκαν τα πάντα. Όμοια και στο Ρέθυμνο με τους Ρώσους. Αντίστοιχα, μόλις ξέσπασε ο πόλεμος, κάτι παρόμοιο. Επομένως, τώρα μπορούμε να περάσουμε σε ερωτήσεις. Εφόσον θέλετε να κάνετε προφορικά κάποια ερώτηση. Ναι, γιατί είναι στην οικονομία. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Έκανε μια διακοπή. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Εγώ το πρώτο είδα αυτό στο Μαυροβούνιο. Όταν το Μαυροβούνιο άρχισε το 2009-10 να εξαγοράζεται από τους Ρώσους, κατέβαινε σε αυτή τη σλαβόφωνη, τέλος πάντων όμως σερβοκροατόφωνη χώρα, και έβλεπες στον Ιμάντα με τις βαλίτσες του αεροδρομίου Τίβατ, που δεν είναι η πρωτεύουσα αλλά είναι το πιο τουριστικό του αεροδρόμιο, κατέβαινες και έβλεπες μόνο κυριλικό αλφάβητο ρωσικού τύπου και όχι π.χ. σερβικού τύπου, εκτός ότι το Μαυροβούνιο γράφει στο λατινικό. Δηλαδή, φανταστείτε να κατεβαίνεις στην Αθήνα και να μην βλέπεις τίποτα, τίποτα, εκτός της ταμπέλας που λέει «καλώς ορίσατε στο Τίβατ», να βλέπεις πράγματα για την American Express, για διακανονισμούς πωλήσεων οικοπαίδων και ακινήτων μόνο στα ρωσικά. Είναι αυτό που μου λέτε. Ναι, αλλά ναι. Άρα το πρόβλημά μας σίγουρα δεν είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στη γλώσσα. Σε καμία περίπτωση. Ναι, το λέω λίγο έτσι με διάθεση ηρωνική, όπως καταλαβαίνετε. Επομένως, μπορούμε να περάσουμε σε ερωτήσεις. Εφόσον θέλετε να κάνετε προφορικά κάποια ερώτηση, παρακαλώ να πατήσετε το εικονίδιο με το χεράκι που βρίσκεται στο Reactions και θα σας δοθεί ο λόγος. Διαφορετικά, μπορείτε να γράψετε και στο chat. Από ό,τι βλέπω, ο κύριος Αντώνης Ανιψητάκης έχει κάποια ερώτηση. Κύριε Ανιψητάκη, σας ακούμε. Γεια σας. Κύριε Κανάκη, με εντυπωσιάσατε με την εισήγησή σας, γιατί η πληροφόρηση που είχα ως κάτοικος της Ιτίας για το τι συμβαίνει στη Μυτιλίνη ήταν σε πλήρη αντίθεση με αυτή την εικόνα που πήρα από τους στίχους της Μυτιλίνης, από τα συνθήματα στους στίχους. Και ήθελα να ρωτήσω σε τι βαθμό το κλίμα αυτό, το γλωσσικό, το πολιτικό, αντιστοιχίζεται με το κλίμα που μεταδίδουν τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης για την πίεση που δέχεται η Μυτιλίνη από τα μεταναστευτικά ρεύματα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Πολύ κέρια ερώτηση, εξαιρετικά κέρια ερώτηση. Όπως είπα, αν θυμάστε, ο λόγος υπέρ της αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες, όπως είπα, δεν απαντά σε ένα λόγο που λέει π.χ. πετάξτε τους στη θάλασσα ή φτάνει πια. Το οποίο σημαίνει ότι ο λόγος του στίχους προσπαθεί είτε να προλάβει είτε να ανατρέψει την εγγραφή τέτοιου λόγου. Γιατί ότι αυτός ο λόγος κυκλοφορεί προφορικά είναι κάτι που δυστυχώς, τουλάχιστον από κάποιους, δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Καθόν χρόνων μετά το 16-17 έχουν καεί δύο δομές. Και έχετε πολύ δίκιο. Η εικόνα της Μυτιλίνης που σας μεταφέρω είναι ακριβώς αυτό που θα δείτε, που είδατε σε μένα σήμερα και το οποίο είναι φωτογραφημένο και από το 16 και το 17. Αν πάτε σήμερα το βράδυ, γιατί οι τελευταίες φωτογραφίες πάρθηκαν προημερών, θα δείτε το ίδιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που πάνε να κολυμπήσουν κοντά στο λιμάνι, όπου υπάρχουν και κάποια ντους, και παραφυλάνε τους πρόσφυγες για να τους προσβάλλουν ότι χρησιμοποιούν σαπούνι που δεν χρησιμοποιούν σαπούνι για να ξεπληθούν μετά τον μπάνιο στη θάλασσα. Μου έχει συμβεί, ήμουν δίπλα, ήμουν κολυμβητής και το ξέρω. Ούτε αναιρεί το γεγονός της πολύ μεγάλης καμπάνιας στην οποία διασταυρώθηκαν πολλά συγκρουόμενα συμφέροντα από ό,τι φαίνεται πριν ακριβώς 23 μήνες. Όπου υπήρχαν άτομα, και έχω φωτογραφίες, αλλά δεν ήθελα να μιλήσω γι' αυτό γιατί είναι κομμάτι άλλου πράγματος, που λέγανε δεν θα αφήσουμε την Άντισσα να γίνει Μόρια ή τη Μυτιλίνη κτλ. Και ταυτόχρονα αυτό ήταν και μία έκκληση προς
την κυβέρνηση, τα υπουργεία, να κάνει κάτι για τους πρόσφυγες. Δεν ήταν σαφές ποιοι ήταν υπέρ των προσφύγων και ποιοι ήταν κατά. Γι' αυτό και στο τέλος η πορεία διαλύθηκε και γίνανε δύο κομμάτια. Γιατί κατάλαβαν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλάς για το κάντε κάτι για τους πρόσφυγες, γιατί είναι πάρα πολύ αμφίσιμο. Δεν ξέρω αν απαντώ την ερώτησή σας. Απαντάτε, αλλά επιτρέψτε μου να επανέλθω λίγο. Σε πόσο χρόνο αντέχουν αυτά τα συνθήματα, τα οποία εγώ θα τα έλεγα επαναστατικά, από τις προσπάθειες της αντεπανάστασης να τα σβήσουν? Δεν υπάρχει αντεπανάσταση. Αυτά δεν σβήνονται. Αυτά που σβήστηκαν ήταν ένα ή δύο συνθήματα, κράτησαν ένα απόγευμα. Κατάφεραν κάποιοι και εισήλθαν σε χώρο του κάμπους του Πανεπιστημίου και έγραψαν πολύ επιθετικά συνθήματα, τα οποία ασπρίστηκαν. Αυτά τα μηνύματα που σας δείχνω, για παράδειγμα, υπάρχουν τουλάχιστον 10 από αυτά που έχουν γραφτεί γύρω στο 16, και όταν πάει η βροχή να τα, πώς να τα πω, να τα ξεθοριάσει, ξαναγράφονται. Και δεν υπάρχει πληροφόρηση από μεριάς μου και φοιτητών μου και φοιτητριών μου που ασχολούνται ότι σβήνονται αυτά τα μηνύματα. Δηλαδή, πώς να το πω, οι ομάδες που γράφουν είναι πάρα πολύ δυνατές. Καταλάβατε πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Είναι ενθαρρυντικό, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να το δούμε και από την απογοητευτική μεριά. Αυτό που εννοώ είναι ότι οι ομάδες αυτές είναι δυνατές, γιατί έχουν σοκαριστεί από το λόγο που έχει αρχίσει να κυκλοφορεί. Ο Άξιμος Παπαταξιάρχης, που είναι και διευθυντής του παρατηρητήριου της ανθρώπινης κρίσης, το 2016 έγραψε ένα πολύ ωραίο άρθρο για τον πατριωτισμό της αλληλεγγύης. Το ότι και στη Λέσβο και στην Ελλάδα μεγάλο μέρος των Ελλήνων θεώρησε ότι είναι πατριωτική κίνηση το να είσαι αλληλέγγυος και όχι να ετεροποιείς τους άλλους. Και το 2022 αναγκάστηκε να γράψει κάτι, του μίλησα εχθές γιατί είναι συνάδελφος, για το πόσο εφήμερος ήταν ο πατριωτισμός της αλληλεγγύης με όλο αυτό το ακροδεξιό backlash που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Ελπίζω να μην καταχρώμε το χρόνο, αλλά μια τελευταία ερώτηση που μου γεννήσατε. Στον τοπικό τύπο, παρόμοιες απόψεις με αυτά τα συνθήματα στον τοίχο, στους τοίχους της Μυτιλίνης, γράφονται? Σαφέστατα. Σαφέστατα. Και έχω φιλοξενηθεί στον τοπικό τύπο σε ραδιόφωνο για να μιλήσω γι' αυτά. Και δεν στοχοποιείται κανείς γι' αυτό. Αντίθετα, στη Μυτιλίνη, αν οτιδήποτε, υπήρχαν σαφείς επιθέσεις σε γραφεία της Χρυσής Αυγής πριν τις δίκες κτλ. Ωστόσο, δεν έχει κανένα νόημα, αν δεν θέλουμε να είμαστε τελείως ουτοπιστές, να ξεχνάμε τις επιθέσεις σε δομές βασικές για την ύπαρξη αυτών των ανθρώπων, όπως σχολεία, τα οποία κάηκαν, έτσι, κάηκαν. Και κινδύνευσαν και άνθρωποι. Και ντόπιοι, και άνθρωποι αλληλέγγυοι από το εξωτερικό και βέβαια μετανάστες ήδη. Δηλαδή η κοινωνία της Λέσβου σε μεγάλο βαθμό θρύνησε γι' αυτό. Ελπίζω να σας απαντώ με τον κατάλληλο βαθμό απεσιοδοξίας. Ευχαριστώ πολύ. Ενημερώσω ότι την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου θα έχουμε την τέταρτη και τελευταία διάλεξη του κύκλου αυτού, τον οποίο θα κλείσει ο κύριος Μαθιουδάκης στις 8, Τετάρτη λοιπόν 21 Δεκεμβρίου. Ωστόσο στο chat μου έχουν στείλει ευχαριστήρια η κυρία Ειρήνη Κουτρουμπά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση ενός τόσο ενδιαφέροντος κοινωνιογλωσσολογικού θέματος. Η κυρία Πηγή Καραβιά. Καραβία. Γεια σου, Πηγή, Καραβία. Κυρία Καραβία. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή η ερώτηση που τέθηκε από τον κύριο Ανιψάκη, Ανιψητάκη, δεν διαβάζω ολόκληρο το όνομα, αφορά και την έρευνα της κυρίας Χριστουλάκη. Δάφνη, νομίζω σε βλέπω επάνω, σε βλέπω online. Ίσως να ήθελες να πεις κάτι γι' αυτό. Καλησπέρα, Δάφνη. Η Δάφνη είναι η δακτορική μου φοιτήτρια που έχει κάνει ένα MA εν μέρη για τα αναφεμινιστικά μηνύματα και στη συνέχεια δουλεύει για τα μεταναστευτικά και φεμινιστικά μηνύματα. Δάφνη, εσύ τι εικόνα έχεις? Δεν μου αρέσει να μιλάω μόνο εγώ γι' αυτό. Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω, ακούγομαι? Μια χαρά ακούγεσαι.
Ευχαριστώ πολύ και για την παρουσίαση και που μου δίνεις, Κώστα, το λόγο. Θα συμφωνήσω εν ολίγης με ό,τι είπες και εσύ. Αυτά τα μηνύματα βρίσκονται εκεί πάρα πολύ καιρό. Συνήθως δεν σβήνονται. Τα μόνα σημεία από τα οποία μπορεί να σβηστούν είναι χώροι του Πανεπιστημίου ή τα κεντρικά λύκεια που μέσα στο καλοκαίρι πάντα βάφονται. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι με το συγκεκριμένο σκοπό να σβηστούν αυτά τα μηνύματα από το γλωσσικό τοπίο, γιατί εκεί που τελειώνει ο τείχος του σχολείου συνεχίζουν να υπάρχουν μηνύματα και γκράφιτι πάντα με τον ανάλογο τόνο. Και είναι βεβαίως ενθαρρυντικό, ναι, αλλά πρέπει να αναλυθεί, όπως είπες και εσύ, Κώστα, με την απεσιόδοξη οπτική γωνία, δηλαδή ο λόγος για τον οποίο γράφονται όλα αυτά ως απάντηση σε μια πολύ βίαιη καθημερινότητα. Όχι μόνο στη Μυτιλήνη, και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη και γενικώς. Ενώ μιλάμε, ψάχνω αυτή τη στιγμή 3 ή 4 φωτογραφίες. Δυστυχώς δεν μπορώ να τις βρω. Από αυτήν την πορεία του 20, στην οποία για πρώτη φορά είδα πανό, που χωρίς να λένε, ας πούμε, ακραία πράγματα, μιλούσαν με τρόπο που έδειχνε ότι δεν θέλουν οι κάτοικοι της Λέσβου, σε αυτό μπορεί να μου πει και, μας πει και κάτι η πηγή, οι άλλοι άνθρωποι που ζουν στη Λέσβου, από ό,τι βλέπω είστε αρκετές και αρκετοί, υπήρξαν δεδομένα, αλλά είναι τόσο λίγα σε σχέση με τα άλλα. Είναι τόσο σταγόνα στον ωκεανό, όπου η άποψη που έχω διαμορφώσει σε όλα αυτά τα χρόνια, που είναι πολλά, έτσι, είναι πριν την μεγάλη συρροή προσφύγων. Φυσικά πρόσφυγες υπήρχαν και το 2009, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα με το 2015. Από το 2009 ως το 2022, εγώ βλέπω ότι στη Λέσβο έχουν ανάγκη να φωνάξουν δυνατότερα από αυτές και αυτούς που παράγουν ένα λόγο που δεν γράφεται, αλλά που κυκλοφορεί στα τεϊοποτεία, στο σούπερ μάρκετ και στο δρόμο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Είναι σαν να υπάρχει μια ντροπή από μεγάλο κομμάτι πληθυσμού και της Ελλάδας συνολικά και της Λέσβου συγκεκριμένα για την εικόνα που μπορεί να δίνουν προς τα έξω οι εικόνες, για παράδειγμα, τα νέα για τις φωτιές σε δομές που φιλοξενούν παιδιά ή άλλα πράγματα. Και ως προς αυτό είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πηγή. Βλέπω ένα χέρι να έχει σηκώσει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Απλώς να πω με αυτή την ευκαιρία ότι δυστυχώς έχουμε αυτόν τον τεράστιο σταυρό, αυτό το τεράστιο σύμβολο. Α, συγγνώμη, ναι. Ξεχάστηκα, που ήταν ακριβώς μετά την πορεία. Το έχω ξεχάσει ήδη. Καταλάβει. Ακριβώς, ναι. Είναι η μόνη, έχεις δίκιο, είναι η μόνη εξαίρεση ίσως. Και βέβαια δεν θα αφήσουμε την Άντισα να γίνει μόρια, είναι βαριά κουβέντα. Ξαφνικά στο κέντρο της Μυτιλήνης να βλέπεις πανό από την Άντισα στα 100 χιλιόμετρα μακριά, 5 άνθρωποι που κάνουν την παρουσία τους στο κέντρο της πόλης, ενώ δεν ζουν ενδεχομένως εκεί, και διαμαρτύρονται γι' αυτό. Δεν αληθεύει, βρε πηγή, ότι έγινε μεγάλη ιστορία τότε με, τις συναθρήσεις του στυλ. Πρέπει να βρεθεί λύση για το προσφυγικό. Σημασία έχει τι εννοείς με αυτό. Καλά δεν θυμάμαι ότι έγινε μεγάλο πατηρητή στην πόλη. Πάρα πολύ σωστά, το θυμάσαι. Ναι. Ναι. Γιατί νομίζω καλό είναι ο κύριος Ανιψητάκης που έκανε αυτή την πολύ έτσι δυσδυτική ερώτηση να ακούσει κάποιον άλλον, όχι μόνο εμένα. Προσπαθήσω να την κάνω share τώρα μόλις την έλαβα. Κώστα, στη στέλνω γιατί είναι μια πάρα πολύ πρόσφατη που έχει νομίζω σχέση με το θέμα σου. For financial support. Αχ, να σε καλά. Να σε καλά, να δω αν θα μπορέσω να την αποθηκεύσω. Αν έχεις την καλοσύνη να μου τη στείλεις στο mail, μιας και είμαστε στον ίδιο οργανισμό, θα σου είμαι ευγνώμων και θα πάρεις και credit. Να, ευχαριστώ. Είναι διάφορα. Ο Σταυρός είναι κάτι που έχω ξεχάσει, παρότι έχω κρατήσει κάπου από κόμματα εφημερίδων που μιλούν γι' αυτό, που είναι περίπου σαν να λένε με το που έγινε αυτή η ιστορία,
της αντίδρασης προς τους πρόφυγες, ενώ δεν ήταν σαφές ότι ήταν μόνο αντίδραση, μπορεί να ήταν και λίστα τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων, έτσι. Μέσα σε μέρες φτιάχτηκε ένας τεράστιος σταυρός, κάπου στο λιμάνι, που περίπου έλεγε «Από τα σώμεθα τον σατανά», δηλαδή όλους εσάς τους μη χριστιανούς που έρχεστε στην πόλη. Το οποίο νομίζω, σαν μνημείο που δεν είναι το ίδιο με γραφίτι, ήταν περίπου και σαν την εκδίκηση για όλο αυτό το pro-refugee graffiti, που δεν σας έχω δείξει όλες τις φωτογραφίες, είναι πολλές χιλιάδες, δεν έχει κανένα νόημα. Ωστόσο, σε παλιό εργοστάσιο που βλέπεις με το που βγαίνεις από το παλιό λιμάνι, σε σημείο που δεν μπορείς ούτε εύκολα να γράψεις, ούτε εύκολα να σβήσεις, υπήρχαν τεράστιες πηχιαίοι τίτλοι κατά του εθνικισμού, κατά του ρατσισμού, δηλαδή υπάρχουν σε αρχή αυτά τα πράγματα. Έλα, Δάφνη. Και θα ήθελα να προσθέσω γι' αυτό ότι για το Σταυρό έχουν γίνει και κάποια δικαστήρια, κηρύχθηκε παράνομο, θεωρήθηκε ότι είναι παράνομο λόγω του σημείου στον οποίο αναγέρθηκε ο Σταυρός και ότι ταυτόχρονα είναι παράνομο να υπάρχει ένα θρησκευτικό σύμβολο με αυτόν τον τρόπο. Δεν είμαι σίγουρη ακριβώς για το λόγο για τον οποίο είναι παράνομο, αλλά έχει κρυθεί παράνομο. Και επιπλέον ότι υπάρχει και ένα τεράστιο γκράφιτι, υπάρχει ακόμα στο λιμάνι, το βλέπει οποιοδήποτε με το που κατέβει από το καράβι, που είναι τα μάτια μιας γυναικείας μορφής που φοράει μαντήλα. Ναι, 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 αυτό είναι καταπληκτικό. Και δηλαδή... υπάρχει ακόμα, δηλαδή αυτό, έτσι, δεσπόζει, το βλέπει οποιοδήποτε, όποιος κατέβει από το καράβι στο λιμάνι. Το οποίο μάλιστα έχει τρομερή λεπτομέρεια και δεν είναι τίποτα, πώς το λένε, δεν είναι spray paint, είναι πραγματικό έργο τέχνης, δηλαδή έχει πάρει χρόνο για να γίνει και τα λοιπά. Όπως υπάρχουν κομμάτια ψηφιδωτού που μοιάζουν με ανατολίτικο χαλί στην πίσω μεριά του Δημαρχείου, δηλαδή θεωρώ ότι ο κόσμος της πόλης, στη συντριπτική πλειοψηφία, έχει όντως δείξει ή έχει θελήσει να δείξει ένα χαρακτήρα τέτοιον που να μην είναι ξενοφοβικός. Εμένα, επειδή απλώς δεν είμαι πολιτισμικός ηλίθιος, εδώ ζω, σε αυτή τη χώρα ζω, πάντα μου έδινε να καταλάβω ότι είχε πολύ μεγάλη σημασία και το, αυτό που λέμε έτσι, αλλά γκρέκα, να μην γίνουμε ρεζίλοι. Το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί αν αρχίσουμε και ερμηνεύουμε λανθασμένα την έλλειψη λόγου μίσους στο γλωσσικό τοπίο ως πραγματική έλλειψη, τότε θα πρέπει να πιστέψουμε ότι δεν έχουμε και ανθρώπους αλβανικής καταγωγής στην Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχουν αλβανικά στο γλωσσικό τοπίο, όπως έχω πει επανειλημμένα. Όσο δεν αληθεύει το ένα, ότι χρειάζεται να πας σε δύο κεντρικά σημεία στην Ομόνοια για να δεις εφημερίδες του ντόπιου και αλβανικού τύπου. Έτσι, να δεις κάτι γραμμένο στα αλβανικά. Και χρειάζεται να πας σε ιδιαίτερες γειτονιές με πολύ μεγάλη συγκέντρωση Αλβανών για να δεις ίσως καμιά αφίσα σε ελληνικά και αλβανικά που μιλάνε για την έλευση κάποιου τραγουδιστή σε ένα κέντρο που θα γίνει μια συγκέντρωση. Και η μισή αφίσα μπορεί να έχει κάτι στα αλβανικά, όπως το όνομά του γραμμένο αλβανικά. Λοιπόν, όπως η έλλειψη αλβανικών στο γλωσσικό τοπίο δεν σημαίνει έλλειψη ανθρώπων αλβανικής καταγωγής, έτσι και η έλλειψη λόγου μίσους δεν σημαίνει έλλειψη αισθημάτων μίσους. Πολύ λυπάμαι, αλλά όπως σας είπα, δεν ανήκω στους αισιόδοξους. Υπάρχουν και οι δύο φωνές έτσι κι αλλιώς. Είτε υπάρχουν στο γλωσσικό τοπίο, είτε όχι. Γιατί και εμείς εδώ στην Κρήτη, ειδικά μια περίοδο που είχαμε φιλοξενήσει μέσω κάποιου προγράμματος οικογένειες, Το ζούσαμε σε μια τόσο μικρή πόλη, ο ένας ξέρει τον άλλο, το ακούς στο καφενείο, το ακούς παντού. Υπήρχαν και τα δύο. Ναι. Από όσο θυμάμαι, στη Σιτία έχω φίλους στη Σιτία πολλά χρόνια πριν, πάνω με 25 ετία, αλλά δεν είναι μια μικρή πόλη, είναι στο μέγεθος της Μυτιλίνης. Απλώς λόγω συνθήκων δεν έχει τραβήξει τόσο ενδιαφέρον η Σιτία, γιατί δόξα τω Θεώ και κόσμο έχετε και εμπόριο έχετε και τουρισμό έχετε για το γύρω-γύρω, μπορεί να μην είστε τα Χανιά, αλλά
είστε μία κομμόπολη κι εσείς, έτσι ναι, δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι χωριό. Όχι, όχι, δεν είναι χωριό, είναι κομμόπολη. Είναι λίγο, λίγο μεγαλύτερη από κομμόπολη. Αλλά θέλω να πω ότι το μέγεθος είναι τέτοιο που μπορούμε να ακούμε τις φωνές. Και το τι επικρατεί γύρω μας, τις απόψεις που επικρατούν γύρω μας, τις δουλειές μας, στον κοινωνικό μας περίγυρο, παντού. Είναι, λίγο είναι αυτό το... του μικρού. Η κυρία Γεωργαλίδου, βλέπω ότι έχει σηκώσει το χέρι για να μιλήσει. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα. Γεια, βλέπω πολλές, πολλούς φίλους, φίλες στην παρέα αυτή. Εξαιρετική παρουσίασή σου. Το μέρος που αφορά δε το γλωσσικό τοπίο της Μυτιλήνης, πραγματικά διαφωτιστικό και... με πληροφορία που δεν νομίζω ότι μπορείς να την αποκτήσεις αν δεν έχεις παρακολουθήσει αυτή τη διάλεξη. Μία ερώτηση να κάνω. Τελικά ο τείχος είναι το βήμα των ανθρώπων που δεν έχουν άλλη διέξοδο προς το δημόσιο λόγο. Τουλάχιστον των ανθρώπων που αποκλείονται από το δημόσιο λόγο, γιατί φαντάζομαι λόγους μίσους σε άλλα γλωσσικά τοπία μπορούμε να βρούμε. Θυμάμαι μια παρουσίαση που είχες κάνει, νομίζω, στο Βερολίνο, σε Sociolinguistic Symposium, με το πώς σβήνοντας το γκράφιτι μιας συγκεκριμένης περιοχής της Αθήνας, και τοποθετώντας στον ίδιο τοίχο άλλα γκράφιτι, φαίνεται πως αλλάζει χέρι η γειτονιά, η περιοχή. Σαφέστατα. Το ίδιο συνέβη και στο Prenzlauberg, στο Βερολίνο, όταν πουλήθηκαν τα πρώην ανατολικογερμανικά διαμερίσματα για μεσαίες οικογένειες και γίνανε hipster restaurants και επί της ουσίας έγινε έξωση στους κατοίκους, όπως έγινε και στους πολύ ιστορικά φτωχούς και χαμηλής έτσι κοινωνικονομικής τάξης, ανθρώπους που ζούσαν σε περιοχές όπως το Ρέντι, το Ρούφ και το Γκάζι, για να γίνουν όλες αυτές οι γυάλινες πολυκατοικίες που στεγάζουν μανατζαρέους στην Αθήνα. Είναι και τότε είναι που έφυγε και το γκέι κομμάτι και το λεσβιακό κομμάτι και πήγε προς τα πάνω, βορείως. Και τότε ήταν που άρχισε να εγγράφεται η σταδίου ως μια εξάρχεια. Δηλαδή όλα αυτά έχουν χρονικότητα, απλά χρειάζονται δεκαετίες. Σε αυτό που είπες, υπό μία έννοια μπορεί να είναι έτσι. Ωστόσο, να μην ξεχνάμε ότι ο τείχος δεν είναι μόνο τείχος. Τι θέλω να πω. Γράφοντας οι άνθρωποι αυτά τα πράγματα στον τοίχο, από την όποια θέση τους, ας την πούμε μη θεσμική, ας την πούμε ακτιβιστική σαν υπόθεση εργασίας. Εκτός ότι δίνουν πρόσημο, πολιτικοκοινωνικό πρόσημο, σε μια πόλη που είναι στα διεθνή νέα, έτσι, πιο πολύ από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα, δομούν το χώρο. Δηλαδή, ο κεντρικός εμπορικός δρόμος, οι κεντρικές πλατείες της Μυτιλήνης, αυτή τη στιγμή παρουσιάζονται σαν χώροι όπου προτάσσονται μαζί με τις ταμπέλες του Μπένετον, του Γερμανού και την εμπορική σήμανση. Το μόνο άλλο πράγμα που βλέπεις είναι Λέσβος γη αντιφασιστική. Το κράτος δολοφονεί μετανάστες, refugees welcome, συλλαλητήρια υπέρ των μεταναστών και σημάς που κυριαρχεί και λεβέντες ερχόμαστε. Δεν είναι τυχαίο. Αυτό κάνει τη Μυτιλήνη, σε αντίθεση με τα Καγιέν, πραγματικό αστικό χώρο. Η Μυτιλήνη έχει υποστεί μια τεράστια μεταμόρφωση. Υπάρχουν κομμάτια της Μυτιλήνης που θυμίζουν τη Βαλτετσίου. Στην Αθήνα. Δεν ξέρω, Δάφνη, δεν συμφωνείς κι εσύ? Που σε άλλης γενιάς, έχεις άλλες προσλαμβάνουσες. Δηλαδή, αν αφαιρέσεις το κόκκινο τούβλο, το πολύ ιδιαίτερο, το πολύ ακριβό υλικό, συχνά από τη Μασσαλία για τα σπίτια των οδών, νομίζω ότι είσαι στην οδό Βαλτετσίου. Δηλαδή, εμένα μου θυμίζει το Νόικερν, στο Βερολίνο.
Είναι μια ιδιαιτερότητα. Θα έπρεπε να το δουλεύουμε με γεωγράφους αυτό. Αλλά για την ώρα πιστεύω ότι είναι σαν να λέει η πόλη, λοιπόν, εμείς δεν θα σας αφήσουμε να μας βγάλετε έξω προς τον κόσμο ως ξενοφοβικά ζώα, ας πούμε. Δηλαδή, δεν θα σας γίνει χάρη να ξεφτυλίσετε αυτό το μέρος που έφτασαν μετανάστες και πολλοί έφτασαν νεκροί, ως μέρος που θα ήθελε να τους πετάξει και στη θάλασσα. Νομίζω ότι είναι τόσο έντονο αυτό. Η εικόνα βέβαια που διαχέεται από τα πανελλαδικά δίκτυα ενημέρωσης είναι ακριβώς η αντίθετη. Η εικόνα που διαχέεται έχει να κάνει με συγκεκριμένες δράσεις, ωστόσο δεν είναι αυτή η εικόνα που διαχέεται σε ντόπιους και ξένους που ζούμε στη Μυτιλή. Mm-hmm. Η εικόνα που διαχέεται είναι ότι είναι αφημένοι και οι ντόπιοι και οι αφιχθέντες στην τύχη τους, χωρίς μακρόπνοα σχέδια, έτσι. Και πρέπει να πω ότι με ελάχιστες εξαιρέσεις, στις δύο περιπτώσεις που κάηκαν δομές ή υπήρξαν επιθέσεις, ο κόσμος της Μυτιλήνης, που δεν είχε σχέση ούτε με το φοιτητό κόσμο, ούτε με τους καθηγητές και τις καθηγητές στο πανεπιστήμιο, ήταν εξοργισμένος. Και κομμάτι του τύπου διαχειρίστηκε αυτό το πράγμα ως κάτι ατάγραφα. Από την άλλη, όπως πολύ καλά ξέρεις, είναι και ένας τρόπος το σύνθημα για να χαϊδεύεις τον εαυτό σου στην πλάτη. Εγώ σε αυτό διαφωνώ με τον ακτιβισμό, δηλαδή ότι ο ακτιβισμός δεν είναι σε θέση, όπως δεν είναι σε θέση κανείς που δεν είναι σε θέση επισφάλειας, πραγματικής επισφάλειας, έτσι, στέγη, τροφή, καθαριότητα, να δει ότι ο λόγος του είναι απλώς ένα πράγμα που θα ληφθεί υπόψη. Είναι σαν να νομίζουμε ότι λέγοντας αυτά θα αλλάξουμε το πρόσημο το οποίο έχεις εσύ υπόψη σου για τη Μυτιλήνη, για αυτά που διαχέονται από τα νέα. Βεβαίως τα νέα διαθλώνται και διαχέονται και από ένα συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα, το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένους στόχους. Και έχει φροντίσει και εξαγοράσει και τα μισά νέα, για να το λέμε και αυτό. Θέλω να πω, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη για τη χώρα που ζω. Ανέκαθεν η πολιτική ηγεσία είχε φροντίσει με κάποιους τρόπους να εξαγοράσει, και έχω απόλυτη συνείδηση της σοβαρότητας της λέξης, μια πολύ μεγάλη σοβαρή μερίδα του τύπου. Και ανάμεσα σε αυτή τη μερίδα πάντα και ιστορικά κομμάτια του τύπου με αξιοπιστία. Καλός ή κακός. Σωστά. Δηλαδή εδώ πέρα μιλάμε για πόλεμο αναπαραστάσεων, όμοιο του οποίου δύσκολα μπορεί να ξαναβρει κανείς. Αυτό είναι. Να μιλήσω στον κόσμο. Εντελώς. Είναι πόλεμος αναπαραστάσεων. Γλωσσικών, πολιτικών, κοινωνικών, είναι πόλεμος αναπαραστάσεων. Να το πούμε ταυτοτήτων και αυτό εντάξει. Νομίζω ότι στις μέρες που ζούμε η προπαγάνδα δοκιμάζει τον εαυτό της επίσης. Τα όρια της. Για την αντιστροφή της πραγματικότητας. Πόσο μπορεί να το πετύχει τελικά. Συμφωνώ. Και αυτό που έλεγε και η Πηγή όταν τη ζήτησα τη γνώμη της πριν. Η Πηγή Καραβία είναι παλιά συνεργάτης στο τμήμα, είναι απόφοιτη μεταπτυχιακού μας, πολύ αγαπημένο πρόσωπο, έχει δουλέψει και στη διοίκηση, είναι ντόπια. Και πρόσφατα το δικό μας. Πράγματα. Α, ναι. Ξέρει πολύ καλά τα πράγματα, γι' αυτό και την παρακάλεσα, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω μόνος. Η Βιβί Ζαγκογιάννη, επίσης, ζει στη Μυτιλήνη. Βιβί, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω μόνο εγώ για τη Μυτιλήνη, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν αντέχει άλλο ο κόσμος που ζει στη Μυτιλήνη, εργάζεται στη Μυτιλήνη, αγαπάει τη Μυτιλήνη, αυτή την ετεροαναπαράσταση από τα μέσα, ως ζωφερό χώρο στον οποίο πεθαίνουν άνθρωποι. Δηλαδή, μπάστα. Αυτό λένε τα μήνυμα. Αλλά ταυτόχρονα δεν πάβουν να είναι σε έναν γραφηματικό πετροπόλεμο με ευρύτερες πολιτικές ομάδες και ηγεσίες εντός και εκτός Ελλάδας. Έτσι. Το ένα δεν αλλάζει το άλλο. Και δεν είναι τυχαία αυτή η συνάρτηση, ή όλο και περισσότερη. Χωρίς να σβήνεται το ακτιβιστικό μήνυμα υπέρ του μεταναστευτικού των προσφύγων, δίπλα ή ενδιάμεσα πάει και χώνεται και κάτι για την πατριαρχία, για το βιασμό, για την γενοκτονία. Δεν είναι τυχαίο.
δεν είναι τυχαίο. Είναι μια άλλη μορφή βίας αυτή, αλλά συναρτάται. Και νομίζω ότι το προσφυγικό, πάντα υπήρχαν φεμινιστικές ομάδες, mm-hmm. που είχαν κατά καιρούς κάνει διάφορα πράγματα στην Μυτιλήνη. Αλλά η μεγάλη της ορατότητα έπεται του προσφυγικού. Δεν προηγείται. Έτσι δεν είναι, Δάφνη? Είναι κάπου στο 15 και μετά που αρχίζουμε να βλέπουμε τα πάρα πολλά μηνύματα φεμινιστικού agency στην πόλη. Όσο περνάει δε ο καιρός... Συγγνώμη. Συγγνώμη, σε διάκοψα, πες Κώστα. Όχι, εσύ να μιλήσεις, εγώ σε ρώτησα κάτι. Για τα φεμινιστικά συνθήματα, ναι, παίζει ρόλο και αυτό που ανέφερες και εσύ πριν, ότι έγινε της μόδας. Δεν μ' αρέσει η έκφραση, αλλά έγινε πιο mainstream να συζητάμε για το ζήτημα της πατριαρχίας. Να προέρχονται αυτοί οι λόγοι και η ρητορική από πολλές πλευρές που δεν το περιμέναμε. Στην τηλεόραση, για παράδειγμα. Να μιλάνε παρουσιάστριες εκπομπών για το σεξισμό στο δικό τους το πεδίο και στο δικό τους το τομέα. Έγινε της μόδας να συζητάμε για τα ζητήματα της γυναικείας καταπίεσης. Αυτό παίζει πολύ ρόλο. Και ταυτόχρονα εγώ θα ήθελα να πω μάλλον πως παίζει ρόλο και η ελληνική οικονομική κρίση. Δηλαδή, με το προσφυγικό ζήτημα στη Λέσβο, υπήρχαν ήδη οξυμένα τα αντανακλαστικά της αλληλεγγύης εντός πολλών εισαγωγικών του μεταξύ μας. Δηλαδή, να βοηθηθούν σε ένα πρακτικό επίπεδο άνθρωποι που είχαν φτωχοποιηθεί τόσο βία με την κρίση του 2011 και 2012. Αυτές οι ομάδες που δημιουργήθηκαν τότε για να φροντίσουν ανθρώπους που είναι Έλληνες, αλλά η φτωχοποίηση τους είχε φέρει σε ένα σημείο που η αλληλεγγύη ήταν απαραίτητη για την επιβίωσή τους, αυτές ακριβώς οι ομάδες, πάνω σε αυτό το momentum, λειτουργήσαν τόσο αποτελεσματικά και στη Λέσβο. Και αυτό το momentum είναι που έχει χαθεί τώρα, που ξεφούσκωσε η αλληλεγγύη. Ωστόσο, δεν είναι αλήθεια ότι και εσύ μέσω της δικής σου δουλειάς, στο ΕΜΕΙ σου, ας πούμε, στην εργασία που έκανες με την επίβλεψή μου, ήταν το 17 που υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση αυτών των συνθημάτων, των φεμινιστικών και αντιπατριαρχικών, my body, my rules και τα λοιπά. Αυτό ήταν πριν το Me Too. Το Me Too ήταν λίγο μετά. Οπότε αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι υπάρχει μια ιστορικότητα συνάρτησης φεμινιστικών μηνυμάτων σε σχέση με το μεταναστευτικό, over and above όλα τα άλλα πράγματα που ξέρουμε που έχουν συμβεί. Αυτό λέω. Δηλαδή, εγώ συμφωνώ ότι έχει γίνει της μόδας σε χώρους που δεν ήταν αναμενόμενο να μιλούμε για αυτά τα πράγματα, γιατί έχει γίνει τόσο της μόδας η γυναικοκτονία και ο βιασμός πια. Αντί να λειτουργεί αποτρεπτικά αυτό το πράγμα στις εφημερίδες, διαβάζεις ένα πράγμα και εμφανίζονται 8. Προσωπικά έχω χάσει τον μπούσουλα, δεν ξέρω σε τι να το αποδώσω. Είναι πρώτη φορά που θεωρώ ότι η δημοσιοποίηση μπορεί να έχει λειτουργήσει ακόμα και προτρεπτικά. Έχω σαν άνθρωπος τεράστιο πρόβλημα και που το λέω και μάλιστα δημόσια. Δηλαδή, τελικά αναρωτιέσαι μήπως λειτουργεί προτρεπτικά. Ωστόσο, όλα αυτά, Δάφνη, το Me Too ήταν μετά το 18-19. Εσύ βρήκες όλη αυτή τη δουλειά που έκανες το 16-17. Και αυτή τη στιγμή συνεχίζει να υπάρχει τέτοια δουλειά που μοιάζει να υπερβαίνει το Me Too και τουλάχιστον στο γλωσσικό τοπίο της Μυτιλήνης να δομεί αντικανονιστική αντίσταση. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος, νομίζω. Δηλαδή, ο μη ξενοφοβικός, μη εθνικιστικός και ταυτόχρονα φεμινιστικός λόγος στα ίδια 50 τετραγωνικά εκατοστά, σε διάφορα σημεία, μοιάζουν να είναι φτιαγμένα με ένα υπόρρητο τρόπο κατηγοριοποίησης για αυτούς που το εγγράφουν το τοπίο. Σίγουρα βλέπουμε έναν φεμινισμό πιο διαθεματικό.
Σίγουρα. Σίγουρα. Όπως είδαμε και πάρα πολλή δουλειά τέτοιου τύπου για τη γυναικεία μεταναστευτική εμπειρία, έτσι. Ακριβώς. Και την προσφυγή. Γι' αυτό συνδέονται κιόλας. Γιατί τεράστιο ποσοστό των ανθρώπων που έφταναν στη Λέσβο ως πρόσφυγες ήταν γυναίκες και ήταν παιδιά. Ήτανε, η ευαλωτότητα η δική τους ήταν μεγαλύτερη. Και γι' αυτό χρειαζόταν να αναφερθεί, να γίνει ειδική αναφορά στα γκράφιτι. Ας πούμε, έλεγε χαρτιά και ελεύθερη μετακίνηση σε όλες. Έλεγε με τις μετανάστριες είμαστε ακριβώς μαζί. Ακριβώς. Γιατί ήταν σχεδόν προφανές ότι για όλα τα υπόλοιπα άτομα γινόταν λόγος, αλλά για τις γυναίκες συγκεκριμένος λόγος δεν γινόταν. Και έχει σημασία και το πολύ, η πολύ έντονη παρουσία του μοβ χρώματος. Δηλαδή είναι υλικότητα όσον αφορά την πορεία του agency. Είναι σαν να λες, βλέπεις μοβ, ψάξε φεμινιστικό. Κάτι το οποίο δεν ισχύει πλέον για το βλέπεις μαύρο, ψάξε αναρχικό. Είναι πολύ ιδιαίτερο και είναι και διεθνές αυτό. Πηγή, έχεις μια ερώτηση ή μια παρατήρηση? Εγώ μια εντύπωση απλώς που μου έχει έτσι καιρό τη σκέφτομαι, ότι συμφωνώ απόλυτα με όλα αυτά και αυτό με κάνει να σκέφτομαι ότι αυτό που δεν μας ήρθε εδώ στην πόλη από τη λεσβιακή κοινότητα της Ερεσού δεκαετίες τώρα, μας ήρθε 60 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη, 50 πόσο είναι, μας ήρθε από πιο μακριά και για άλλους λόγους. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πώς αποκομμένη ήταν στην ουσία η Ερεσός από την πόλη ως προς αυτό το λόγο. Τόσες δεκαετίες, πολλές δεκαετίες. Πολύ δίκαιο. Ναι, και ξαφνικά έγινε, είναι πραγματικά εντυπωσιακό νομίζω. Αυτό είναι δουλειά για τη Βενετία. Η οποία από το 1994, μιλούσε για το πόσο περιχαρακωμένος ήταν ο χώρος της Ερεσού. Ο κύριος Παυλίδης Γεώργιος ρωτά, άρα η χρονική περίοδος διαμόρφωσης του εκάστοτε γλωσσικού τοπίου παίζει σημαντικό ρόλο? Οπωσδήποτε. Και η έννοια του χρονοτόπου για μένα είναι σημαντική, γιατί δεν μπορούμε να βλέπουμε τις κοινωνικές συνθήκες που δημιουργούν γλωσσικά και άλλα φαινόμενα ως άχρονες. Και για να εξηγήσω τι εννοώ με το άχρονο, κλασική περίπτωση αχρονίας είναι αυτό που λέμε ο ελληνισμός. Έτσι. Συνηθίζουμε να βλέπουμε την εθνότητα σαν κάτι άχρονο, αϊστορικό, ενώ μπορούμε κάλλιστα και είμαστε σε θέση και ξέρουμε ότι έχει, ας πούμε, περιοδικότητες, μπορεί να χωρίζεται. Είναι σαν αυτό που έλεγε ο Μαρονίτης για το ότι η ελληνική δεν είναι άχρονη, έχει περιόδους. Ή αυτό που έλεγα εγώ και άλλοι για τη Σερβία, ότι δεν μπορείς να μιλάς για το σερβισμό σαν να είναι άχρονος. Τι σημαίνει η σερβική ψυχή? Έτσι, το ίδιο είναι. Το πόσα χρόνια χρειάζονται δεν το ξέρει κανείς. Αλλά κατά τη γνώμη μου, η εθνογραφική έρευνα του γνωστικού τοπίου, που διατείνομαι τουλάχιστον ότι είναι αυτό που κάνω, θέλει πολλά χρόνια. Μπορεί να γίνει μόνο σε πραγματικό χρόνο και σε πραγματικά μακρύ χρόνο. Για την ώρα μετράω 13. Δεν είναι αρκετά όμως. Ίσως θα είχε νόημα να πάω και να κάνω και αρχαιακή δουλειά για το πώς ήταν η Μυτιλήνη, την οποία έζησα εγώ από το 2000 τότε. Κανενός ανθρώπου η μνήμη δεν είναι αξιόπιστη, αν δεν καταγράφει. Δεν ξέρω αν απαντάω την ερώτηση, αλλά ο χρόνος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και απ' την άλλη, φαινόμενα όπως τα Δεκεμβριανά του 2008 άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα σε μικρό διάστημα σε γειτονιές της Ελλάδας, έτσι δεν είναι? Φαινόμενα όπως η υπογραφή του πρώτου, του δεύτερου, δεν ξέρω ποιου μνημονίου, άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα σε λίγους μήνες. Για παράδειγμα, έκανα την οδό Σταδίου από τον πιο αστραφτερό εμπορικό δρόμο της Αθήνας να επιβάλλει σε βουλευτές να κλείσουν τα γραφεία τους
συν τα καταστήματα, γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα ενίκια. Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος. Αλλά σημασία έχει όχι να καταγράψεις τη στιγμή, γιατί δεν είσαι δημοσιογράφος, να καταγράψεις τη διαδικασία, την πορεία, αν μπορείς, αν έχεις την ευκαιρία. Με τη δουλειά τους μάλλον θα αφήσουν μια παρακαταπτική για τους επόμενους να το μελετήσουν και διαχρονικά στο μέλλον πια. Επομένως, εάν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, κύριε Κανάκη, αν θέλετε και εσείς να προσθέσετε, αν δεν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, ήρθε η ώρα να κλείσουμε την πολύ όμορφη αυτή. Εγώ απλώς επειδή βλέπω το φίλο τον Αργύρη τον Αρχνάκη, θα ήθελα να πω ότι φαντάζομαι ότι σε όλα αυτά τα μηνύματα, Αργύρη, αν είχαμε την τύχη να είμαστε κοντύτερα στη Μυτιλίνη, θα μπορούσες και εσύ να έχεις βρει απίστευτο υλικό για ρευστό ρατσισμό, τον οποίο δεν θέλω καν να αρχίσω να συζητώ σε ποιο επίπεδο πηγαίνει. Και μέχρι έχεις δίκιο, Κώστα. Λυπάμαι που δεν κατάφερα να πω πιο έγκαιρα, αλλά έστω και λίγο χάρηκα που σας είδα και σ' άκουσα. Η χρόνια είναι απίστευτη. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω και σε σκεφτόμουν συνέχεια ενώ το έκανα αυτό. Και είναι... Δυστυχώς η χρόνια είναι περίπλοκη και μας πολιορκεί και κορονοϊός, αλλά όσα άκουσα μέχρι τώρα ήταν πάρα πολύ γόνιμα και σε ευχαριστώ. Ελπίζω επιτέλους να γραφτεί και αυτό το άρθρο που περιμένει η Μέρη Σιφιανού, η οποία είναι επίσης εδώ, στο οποίο θα μιλάει για όψεις αυτού του πράγματος. Πάνω σε αυτή τη λογική βασίζεται αυτή η παρουσίαση, εν μέρη. Αλλά ο ρευστός ρατσισμός με τον οποίο ασχολείσαι εσύ και το Trace, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο σε τέτοιες περιπτώσεις που οι άνθρωποι μοιάζουν να κόπτονται πάρα πολύ να μην χαρακτηριστούν ξενόφοβοι, ακριβώς επειδή έχουν πριν από σας για σας χαρακτηριστεί ως νεκροταφείο της Ευρώπης, δεν καθόλου ωραίο να σου αποδίδεται αυτή η αίσθηση, δηλαδή δεν καθόλου ωραίο. Δεν είναι σίγουρο όμως ότι οι λόγοι που παράγουμε δεν έχουν και μια τέτοια διάσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλοι. Πάντως, να πω μια κουβέντα σε αυτό που λες. Οι χρονοτόποι ως ενοιολογικό εργαλείο που εσύ το αναδεικνύεις με πολύ σημαντικό τρόπο μπορούν να φωτίσουν και αυτά τα ζητήματα, έτσι, του ρευστού ρατσισμού, και ελπίζω να δω τα γραπτά σου και να πάρουμε τις έννοιες αυτές και εμείς. Και εγώ αυτό νομίζω, γιατί τελικά η Μπλόμερτ και η Ντεφίνα, παρότι γράψανε λίγο πριν πεθάνει ο Μπλόμερτ γι' αυτό, το έκαναν τρομερά σαφές από το πώς σε μια γλωσσική τάξη, μια συνομιλία δευτερολέπτων μεταξύ δασκάλας και παιδιού μπορεί να δείχνει το χρονοτόπο με την έννοια της περίστασης, έως το πώς μπορεί να γίνεται μετακίνηση του δικτυακού κέντρου. Αυτή τη στιγμή, που ο Παταξιάρχης που κάνει αυτή την έρευνα την ανθρωπολογική μέσω του παρατηρητήριου μιλάει για τον εφήμερο, την εφήμερη αλληλεγγύη, νομίζω ότι είναι η στιγμή του να ψάξει κανείς επίσης να βρει για μηνύματα ρευστού ρατσισμού. Να είσαι καλά. Τις συμμετέχουσες ότι η διάλεξη θα είναι διαθέσιμη αμέσως μετά στο Facebook και σε λίγες μέρες στο κανάλι της Stage Vicetos Κορνάρο στο YouTube. Με ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κανάκη, πάρα πολύ και για τη διάλεξη και για αυτή την τόσο ωραία συζήτηση που ακολούθησε μετά. Και φυσικά όλους και όλες εσάς που παρακολουθήσατε και συμμετείχατε. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Καλό βράδυ και από μένα, και θέλω να πω ότι την ποιότητα της συζήτησης την οφείλουμε και στον κόσμο που ήταν εδώ. Φυσικά, που συμμετείχε. Στην πηγή, την Δάφνη, την Μαριά, τον Αργύρη, τον κύριο Ψατάκη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ήταν πολύ ωραίες οι ερωτήσεις, αλλά υπήρχε και κόσμος που έχει ο ίδιος μελετήσει τέτοια φαινόμενα. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους. Καλό βράδυ. Γεια σας.